Γεια σας. Γεια σας. Ορίστε. Ελπίζω να σας αρέσει. Έτσι όπως πεινάω τώρα. Όλα καλά σου φαίνονται. Καλή ορίξη. Να είσαι καλά. Για να δούμε ρε Κωστάκη. Δεν το λες και κακό. Η πίτα. Πίτα έτσι πρέπει να είναι. Είναι λίγο σαν τηγανίκα. Είναι λίγο αλευρένια. Ναι. Είναι ανάλαδο, μη φαίνεται. Είναι λίγο σκληρό, αλλά είναι νόστιμο. Τουλάχιστον το δικό μου κομμάτι που πήρα. Εγώ θα ήθελα λίγο αλάτι. Την πίτα δεν την πετύχαμε. Ναι, η πίτα όχι. Το κρεατάκι είναι ωραίο. Το κρέας και τα λαχανικά είναι πολύ ωραία. Τα λαχανικά. Μ' αρέσουν. Λίγο πίτα. Τέλεια. Τα λαχανικά είναι ωραία. Τα λαχανικά είναι. Κοίτα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Μοιάζει πολύ αλευρίλα. Το έχουμε, πιστεύω, θα κερδίσουμε. Αγωνία με λαχτάρα για να μάθουμε τι θα πει για αυτό το πιάτο ο Έκτορας Μποτρίνη. Μοσχάρι με καραμελωμένα λαχανικά και χειροποίητες πίτες. Μάλιστα. Έκανε τα λαχανικά, τα κόψαν ωραία. Έχουν ψηθεί όπως φαίνεται. Το κρέας έχει αρπάξει λίγο παραπάνω. Θα πρέπει να τηγανιστεί σε υψηλότερη φωτιά και για λιγότερο χρόνο. Η πίτα, η κακομοίρα, θυμίζει φρίσμπι ή πτάμενο δίσκο. Κομμένη. Και είναι πάρα πολύ λαδερή. Με το λάδι που έχει αυτή η πίτα, μαγειρεύεις για μια τετραμελή οικογένεια. Είναι και λύσα. Πολύ κακή η πίτα. Μηδέν. Πάμε στα λαχανικά. Τα λαχανικά είναι νόστιμα. Σωστά λατισμένα, πολύ σωστά στο πιπέρι τους, ωραία ψημένα. Θα μπορούσαν να τα είχαν καραμελώσει λίγο παραπάνω, αλλά και έτσι περνάνε. Πάμε τώρα στο κόψιμο. Πριν το είπαν ζουλιέν. Το κόψιμο αυτό δεν λέγεται ζουλιέν, λέγεται εμισέ. Άρα οι Γάλλοι θα το λέγανε εμισέ ντε μπεφ. Εμισέ από μοσχάρι. Για να δούμε. Δεν μας χαίρεται. Πω, είναι τόσο σκληρό. Ξεκίνησαν καλά, στην πορεία τα διέλυσαν όλα. Το μόνο που αξίζει και είναι φτιαγμένο πολύ σωστά είναι τα λαχανικά. Το κρέας, παρόλο που είναι σωστά λατισμένο, το παράψησαν. Πάρα πολύ κακό. Η πίτα πάρα πολύ λαδερή. Σώζεται 100% μόνο το λαχανικό. Οι Ιάπωνες λένε, η αρχή είναι εύκολη. Η συνέχεια όμως γίνεται δύσκολη. Και εδώ είναι το παράδειγμα. Ξεκίνησαν καλά, τελείωσαν χάλια.